Σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση που για μια ακόμα φορά προσπάθησε, χωρίς βέβαια επιτυχία, να αλλάξει το χαρακτήρα της Πρωτομαγιάς, μεταφέροντάς την σαν αργία την Τρίτη. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από μια κυβέρνηση η οποία απαρέγκλητα υλοποιεί την αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική στήριξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Την πολιτική που έστειλε στον τάφο 57 ανθρώπους για τα κέρδη των ομίλων στο σιδηρόδρομο. Την πολιτική που σκοτώνει έναν εργαζόμενο κάθε 2,5 μέρες τον τελευταίο χρόνο στους χώρους δουλειάς λόγω έλλειψης μέτρων προστασίας για να μην ξοδέψουν και να θωρακιστούν τα κέρδη τους. Την πολιτική που σπρώχνει το λαό μας πιο βαθιά στη φτώχεια. Την πολιτική που καταστρέφει το περιβάλλον στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα λόγω της υπέρμετρης και ανεξέλεγκτης τοποθέτησης ΑΠΕ. Την πολιτική μας έχει βάλει βαθιά μέσα στον πόλεμο, θέτοντας σε κίνδυνο το λαό μας μπροστά στην κλιμάκωση του πολέμου. Αυτή η κυβέρνηση, όπως προσπάθησαν και οι προηγούμενες, νόμιζε ότι θα ακολουθήσουμε τις επιταγές της, να αλλάξουμε τη δικιά μας γιορτή, τη γιορτή των εργαζομένων, και να την προσαρμόσουμε στο δικό του σχεδιασμό. Και λάστηκαν. Πιάνουμε το... να αποκρούσουν και να ανατρέψουν τις αντεργατικές και αντικοινωνικές πολιτικές. Αγωνιζόμαστε για ειρήνη, δημοκρατία, δικαιοσύνη. Διεκδικούμε ένα αύριο χωρίς ακρίβεια, χωρίς κοινωνική φτώχεια, χωρίς εργασιακή ανασφάλεια και ανισότητες. Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά. Εργαζόμενες, άνθρωποι του καθημερινού μόχθου και της βιοπάλης, βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε ακόμη μια εργατική Πρωτομαγιά για να θυμηθούμε αυτούς που αγωνίστηκαν για μας, αλλά και για να υψώσουμε τη γροθιά απέναντι σε όλους εκείνους που προσπαθούν συστηματικά να μας γυρίσουν πίσω στην εποχή του 1886. Τότε που οι εργαζόμενοι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Τότε που η μέρα τους ξεκινούσε στη δουλειά και τελείωνε στη δουλειά. Τότε που οι αμοιβές ήταν ένα πιάτο φαΐ. Η Μητσοτάκη συνεχίζει συστηματικά την απορρίθμιση των κανόνων εργασίας για να μπορούν ελεύθερα και χωρίς καμία υποχρέωση οι κάτοχοι των μέσων παραγωγής να ορίζουν τις ζωές μας, φουσκώνοντας το πορτοφόλι τους και παχαίνοντας τις ήδη χοντρές κοιλιές τους. Σε αυτή την προσπάθεια για τον απόλυτο έλεγχό μας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη καθιερώνει ένα σύστημα μπόνους στο δημόσιο τομέα που θα μοιράζει επιδόματα στους πιστούς, άβουλους, βολικούς και φιωσκάπτες υπαλλήλους. Αφού εκτελέσουν προθήμους και άνευ αντιλογίας... Thank you.